Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή ημερίδα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ με θέμα «Η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί μια νέα εποχή στην κοινωνία. Σοσιαλισμός, η απάντηση τον 21ο αιώνα». Με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από το θάνατο του Βλάντιμιρ Ιλιτς Λένιν. Και τώρα, για την εναρκτήρια ομιλία, να καλέσουμε στο βήμα το σύντροφο Θοδωρή Κοτσαντή, γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σας καλωσορίζουμε στην ημερίδα του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Σαν σήμερα, πριν από 72 χρόνια, ο Νίκος Μπελογιάννης και οι σύντροφοί του πέρναγαν στην αιωνιότητα κάτω από τα πυρά του εκτελεστικού αποσπάσματος. Με τη θυσία του, ο Νίκος Μπελογιάννης έγινε σύμβολο της ανάγκης διαφύλαξης της αυτοτέλειας και της ανυποχώρητης επαναστατικής πάλης του κόμματος, της μελέτης και της ανάπτυξης της θεωρίας μας κάτω από όλες τις συνθήκες, όπως έδειξε και με το παράδειγμά του. Στο πρόσωπό του τιμάμε τη θυσία χιλιάδων και χιλιάδων κομμουνιστών. Συνεχίζουμε τον αγώνα με εμπιστοσύνη στη δύναμη του λαού, με την απέτηση από τον εαυτό μας να γίνουμε πιο ικανοί αγωνιστές, με τη σιγουριά ότι θα φτιάξουμε τον κόσμο που ονειρεύτηκαν και πάλεψαν και εκείνοι, έναν κόσμο στον πόη των ονείρων και των ανθρώπων. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, για αυτόν τον νέο κόσμο, τη νέα κοινωνία, θέλουμε να συζητήσουμε στη σημερινή μας ημερίδα. Μία νέα κοινωνία που θέτει τις νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών. Οι νέες τεχνολογίες της ψηφιακής εποχής είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Είναι αντικείμενο συζήτησης, μελέτης και έρευνας σε δεκάδες πανεπιστημιακές σχολές. Σε πολλούς χώρους δουλειάς εφαρμόζονται ήδη νέες τεχνολογίες για την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων ή και για τη μείωση του προσωπικού. Στην καθημερινότητα της νεολαίας ήδη αξιοποιούνται εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και άλλες για λόγους εργασίας ή διασκέδασης. Υπάρχει λοιπόν το έδαφος για να αναπτυχθούν φυσιολογικοί προβληματισμοί που συναντάμε όλο και πιο συχνά. Τι αποτελέσματα θα έχει ακόμα μεγαλύτερη αξιοποίηση αυτών των σύγχρονων επιτευγμάτων στη ζωή της νεολαίας, στην εκπαίδευση, στην εργασία? Με ποιο σκοπό αναπτύσσονται σήμερα? Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν για να ζήσουμε καλύτερα? Με τη σημερινή ημερίδα επιδιώκουμε να φωτίσουμε πολλές ενδιαφέρουσες πλευρές αυτής της συζήτησης, αναδεικνύοντας ακόμα πιο επιθετικά το κύριο ζήτημα. Ότι η απόσταση μεταξύ του πώς θα μπορούσαμε να ζούμε σήμερα με βάση το επίπεδο ανάπτυξης των γνώσεων και των ικανοτήτων του εργαζόμενου ανθρώπου, της επιστήμης και της τεχνολογίας και του πώς τελικά ζούμε, όλο και μεγαλώνει. Από το σμπαράγιασμα του χρόνου εργασίας στους νέους εργαζόμενους μέχρι τις πατέντες περιορισμού της διάχυσης της τεχνολογίας, όλα φωνάζουν πως αυτό το σύστημα μπαίνει εμπόδιο στην ικανοποίηση των διευρυνόμενων κοινωνικών αναγκών, στην κοινωνική εξέλιξη. Μόνο ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός μπορεί πραγματικά να απελευθερώσει τις σύγχρονες δυνατότητες, να τις αναπτύξει με κριτήριο τις ανάγκες της ανθρωπότητας και όχι για τα κέρδη μιας χούφτας καπιταλιστών. Και αυτό ακριβώς φοβούνται και πάνε να κρύψουν με την παρέμβασή τους στη νεολαία οι απολογητές του συστήματος, η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, όλα τα αστικά κόμματα, όταν παρουσιάζουν τα τεχνολογικά επιτεύγματα ως δίθεν αποδείξεις πως το σύγχρονο, το νέο και το καινοτόμο βρίσκεται σε αυτό το σαπισμένο σύστημα. Γι' αυτό ανακάζονται τελικά να αναποδογυρίσουν την πραγματικότητα, να παρουσιάζουν ως εξυγχρονισμό την κοινωνική οπισθοδρόμηση, ως πρόοδο το παλιό και ξεπερασμένο. Το είδαμε άλλωστε και πρόσφατα στην προπαγάνδα που συνόδευε τον αντιδραστικό νόμο για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η διαλογή των φοιτητών ανάλογα με το πορτοφόλι των οικογενειών τους παρουσιάστηκε ως ελευθερία επιλογής από αυτούς που στερούν
την ουσιαστική ελευθερία για σύγχρονες και δωρεάν σπουδές για όλους τους νέους. Η πρωτοπόρα δράση της ΚΝΕ και οι επεξεργασμένες θέσεις του ΚΚΕ είναι τα αναγκαία εφόδια για να αποκαλύπτουμε την αλήθεια, να οργανώνονται οι αντιστάσεις της νεολαίας, να στριμώχνεται πολιτικά η κυβέρνηση, όπως και έγινε με τον πρόσφατο μεγαλειώδη αγώνα των φοιτητών. Συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα, μαχητικά και αισιόδοξα, γιατί πλέον είμαστε πιο πολλοί, πιο έμπειροι και πιο δυνατοί, μαζί με χιλιάδες νέους και νέες που ύψωσαν το αγωνιστικό τους ανάστημα, συμπορεύτηκαν μαζί μας και μπορούν να κάνουν και τη διαφορά το επόμενο διάστημα. Με τη συμμετοχή τους στη συλλογική διεκδίκηση, για να μπλοκάρουν τα νέα και παλιά αντιεκπαιδευτικά μέτρα να αποσπάσουν κατακτήσεις. Με τη συμμετοχή τους στους φοιτητικούς συλλόγους και στις φοιτητικές εκλογές, αναδεικνύοντας ξανά πρώτη δύναμη την παζουδαστική κίνηση συνεργασίας. Με την πολιτική τους... με την πολιτική τους στάση και ψήφο στις ευρωεκλογές, με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ για να σπάσουμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ενισχυθεί λοιπόν το ρεύμα αμφισβήτησης της εγκληματικής πολιτικής του κέρδους, να μπει στο στόχαστρο ο πραγματικός ένοχος για όλα τα προβλήματα της νέας γενιάς, το καπιταλιστικό σύστημα με τις ενώσεις του, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, τα κόμματα που το υπηρετούν. Τα μέλη της ΚΝΕ είμαστε στην πρώτη γραμμή για να δυναμώσει η εμπιστοσύνη στη δύναμη του λαού, στη μοναδική διέξοδο από τα σημερινά αδιέξοδα του συστήματος, στην πάλη για μια κοινωνία όπου η γνώση, η παιδεία, τα αποτελέσματα της εργασίας, ο ίδιος ο εργαζόμενος άνθρωπος δεν θα είναι εμπορεύματα. Στο σοσιαλισμό, η ανάπτυξη του εργαζόμενου ανθρώπου, η κατάκτηση της επιστήμης, της γνώσης, αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για μια κοινωνία που επιδιώκει συνεχώς να αναπτύσσεται με κριτήριο τη λαϊκή ευημερία. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών, των φοιτητών και των σπουδαστών, των νέων εργαζομένων, έχουν συμφέρον από την πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ, από τη σημερινή βαρβαρότητα της φτώχειας, της ανασφάλειας, των σάπιων κοινωνικών φαινομένων, των πολέμων. Θέλουν να σπουδάσουν και να μορφωθούν γιατί αγαπάνε την επιστήμη τους ή το αντικείμενό τους, θα ήθελαν να το μάθουν όσο πιο ολοκληρωμένα μπορούν, χωρίς εμπόδια και ταξικούς φραγμούς που ορθώνονται μπροστά τους. Να εργαστούν στη συνέχεια πάνω στο επάγγελμά τους, με αξιοπρεπή μισθό, με περισσότερο και ποιοτικό ελεύθερο χρόνο. Η δίψα, η θέληση και ο στόχος να ζήσουμε όπως ταιριάζει στην εποχή μας, είναι το γόνιμο έδαφος για να καρπίσουν οι ριζοσπαστικές θέσεις του ΚΚΕ σε περισσότερες νεανικές συνειδήσεις. Να προβάλλουμε πλατιά την αντίληψή μας για τον σοσιαλισμό σήμερα, την επαναστατική μας αντίληψη για την επιστήμη, την τεχνολογία, το πώς μπορεί να καταργηθεί η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και όλα τα δεινά που αυτή κουβαλά. Αυτή είναι η μάχη που δίνουμε καθημερινά τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ. Και σε αυτή τη μάχη το βασικό μας εφόδιο είναι η κοσμοθεωρία μας, ο μαρξισμός-λενινισμός. Όπως όλες οι επιστήμες, έτσι και ο μαρξισμός-λενινισμός χρειάζεται μελέτη για να αφομοιωθεί, για να μετουσιωθεί σε αποτελεσματική επαναστατική δράση για την κατάκτηση της εξουσίας από την εργατική τάξη. Δεν αρκεί όμως, σύντροφοι και φίλοι, μόνο η μελέτη. Η επαναστατική θεωρία μελετάει τους νόμους που κρύβονται πίσω από τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία και την παραγωγή, την πολιτική, τις κοινωνικές σχέσεις. Και είναι σε όλους μας προφανές πως αυτά εξελίσσονται παρά τον κοινό παρονομαστή των εκμεταλλευτικών καπιταλιστικών σχέσεων που επικρατεί από την εποχή του Μάρξ ή του Λένιν μέχρι και σήμερα και καθορίζει την κατεύθυνση, την πορεία όλης αυτής της κίνησης. Έτσι, δεν γίνεται παρά να αναπτύσσεται και η ίδια η επιστήμη που τα μελετά από την επαναστατική σκοπιά, δηλαδή ο μαρξισμός-λενινισμός, να παίρνει υπόψη του τις εξελίξεις, βλέποντας πιο μπροστά από αυτές. Όπως έγραψαν οι ίδιοι οι Μάρξ και ο Έγγελς, η θεωρία μας δεν είναι δόγμα, αλλά καθοδήγηση για δράση. Με βάση αυτό λοιπόν το καθήκον,
το Κεντρικό Συμβούλιο επιλέγει να τιμήσει τα 100 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου επαναστάτη, του Βλάντιμιρ Ίλιτς Λένιν, του μαέστρου της Οκτωβριανής Επανάστασης, που συντάραξε συνθέμελα τον καπιταλιστικό κόσμο, όχι με κάποια εκδήλωση με ιστορικό περιεχόμενο, αλλά φωτίζοντας από τη σκοπιά της θεωρίας μας τις σύγχρονες εξελίξεις. Όπως έγραφε άλλωστε και ο ίδιος ο Λένιν, το μεγαλύτερο στον κόσμο απελευθερωτικό κίνημα της καταπιεζόμενης τάξης, της πιο επαναστατικής τάξης της ιστορίας, δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς επαναστατική θεωρία. Η θεωρία αυτή δεν μπορεί να επινοηθεί, πηγάζει από το συνδυασμό της επαναστατικής πείρας και της επαναστατικής σκέψης όλων των χωρών του κόσμου. Και η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Λέγεται μαρξισμός. Δεν μπορείς να είσαι σοσιαλιστής, δεν μπορείς να είσαι επαναστάτης, αν δεν συμμετέχεις στο μέτρο των δυνάμεών σου, στην επεξεργασία και στην εφαρμογή αυτής της θεωρίας. Αυτή την προσπάθεια λοιπόν ενισχύουμε με τη σημερινή μας ημερίδα, με τη βαθιά πεποίθηση πως η μοναδική απάντηση στον 21ο αιώνα είναι ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός. Η νέα γενιά επαναστατών που μεγαλώνει στις γραμμές της ΚΝΕ κρατάμε ψηλά την κόκκινη σημαία του σοσιαλισμού, την κόκκινη σημαία του Λένιν.